Ξεκινάει τώρα η μάχη των μαχών, παιδιά! Δεν ήξερες, δε Ρόντα, και στο παιχνίδι που θα δώσει ένα λάπτοπ εξαιρετικό Acer Swift One και Corsair Void Elite Red ακουστικά μοναδικά υπέροχα. Δύο οι τυχεροί που έχουν κληρωθεί, δύο οι μονομάχοι μας και να σας τους συστήσουμε. Άννα και Κυριάκο, καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, παιδιά μου, καλημέρα Κυριάκο μου, καλημέρα Άννα μου. Παιδιά, πρέπει. Οι παίχτες μας, οι μονομάχοι μας. Βεβαίως, πρέπει να επιλέξετε αν θα παίξετε με εμένα ή με την Ιωάννα. Με εμένα ή με την Ιωάννα. Άστα, παιδιά, να κάνει ό,τι θέλει. Ας λέει ό,τι θέλει. Όχι, εντάξει. Στην Άννα. Η Άννα να διαλέξει πρώτη. Να δώσουμε, Κυριάκο μου, το δικαίωμα στην Άννα να αποφασίσει πρώτη. Ναι, ναι, βέβαια. Τι υπότις. Ανούλα μου, διάλεξε με ποιον θα παίξει. Με εμένα ή με την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε. Εντάξει, θα το δεχτώ. Κυριάκο, ετοιμάζω, φίλα, ετοιμάζω, γιατί είμαι πάρα πολύ καλό αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό. Τώρα ο Κυριάκο λέει από μέσα ότι είναι πφού, και εγώ την Ιωάννα αν ήθελα. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα την κλωνοποιήσουμε. Πλάτο να μην φοβάται, μην φοβάται. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, Κυριάκο μου. Πάμε δυνατά. Ανούλα, Κυριάκο, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Να ξεκινήσει η Ιωάννα με την Άννα. Ψάχνουμε τις τέσσερις δημοφιλέστερες. Μην ξεκινήσει το χρόνο ακόμα. Όχι, αλλά να πούμε ότι είναι 10 δευτερόλεπτα ο χρόνος. Βέβαια, για κάθε ερώτηση. Αυτό ισχύει και για την Άννα και για τον Κυριάκο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Πάμε. Λοιπόν, Άννα, σε θέλω συγκεντρωμένη. Πάμε. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο μπορεί να ξυπνήσει κάποιος στις 2 τα ξημερώματα. Για τουαλέτα, ναι. Να πάει ένα ξημερό, ναι. Να πάει στο ψυγείο να φάει, ναι. Ή για θόρυβο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω ακόμα κάτι τώρα. Τέλειωσε ο χρόνος. Βρήκαμε τις τρεις και βρήκαμε και τη δημοφιλέστερη Άννα. Τα πήγες εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια λοιπόν. Και πάμε με την επόμενη ερώτηση της Άννας. Ή θες να πας εσύ με τον Κυριάκο τώρα. Θα πάμε τον Κυριάκο τώρα, παιδιά. Θα πάμε τον Κυριάκο. Κυριάκο μου, είσαι εδώ. Μπράβο, Άννα μου. Έτοιμος, έτοιμος. Θέλω να μου βρεις τη δημοφιλέστερη απάντηση και φυσικά και τις υπόλοιπες. Εννοείται, τέσσερις ψάχνουμε. Έτσι, οι τέσσερις δημοφιλέστερες. Αυτές θέλουμε να μας πεις. Πες μας κάτι που μπορεί να χάσει ο άνθρωπος. Μεταφορικά. Κάτι που μπορεί να χάσει ο άνθρωπος μεταφορικά. Την ώρα του, την υπομονή του, ναι. Τον ύπνο του. Τέλειωσε ο χρόνος. Τέλειωσε ο χρόνος. Έχουμε όμως τις απαντήσεις σου. Την δημοφιλέστερη που είναι το μυαλό του δεν μας την είπες. Βρήκε όμως την χημεία. Βρήκε την ψυχραιμία. Την ψυχραιμία, την υπομονή. Όλα αυτά που χάνουμε την Ιωάννα Λαμπροπούλου δηλαδή. Είναι πάρα πολύ απλό. Και πάμε στην Ανούλα τώρα. Λοιπόν, Άννα, θέλω να μου πεις κάτι που μπορεί να σε κάνει να γελάσεις με την καρδιά σου. Τα ανέκδοτα, τα δικά σου, ναι. Ένα meme, ένα βίντεο του TikTok, ναι. Και βίντεο με cut. Ναι, έχεις ακόμα λίγο χρόνο. Μπράβο, τέλειωσε, δεν πειράζει. Βρήκες ξανά τη δημοφιλέστερη, τα ανέκδοτα με 71 και βρήκες και το αστείο βίντεο. Πάρα δύο στις τέσσερις, πάρα πολύ ωραία. Τα ανέκδοτα τα προσπερνάμε, βέβαια. Δυστυχώς θα ακυρώσουμε την απάντηση, γιατί είπες τα ανέκδοτα της Ιωάννας Λαμπροπούλου που δεν είναι ανέκδοτα. Οπότε δυστυχώς θα τα ακυρώσουμε αυτό. Με κάθε αφορμή να με κράξει. Σε παρακαλώ τώρα, λοιπόν, το ανέκδοτο της Ιωάννας Λαμπροπούλου. Θα κριθεί όλο τώρα στον Κυριάκο και στην τέταρτη ερώτηση. Θα κάνεις την ανατροπή. Θα κάνεις την ανατροπή, Κυριάκο. Για να δούμε. Πες μας κάτι για το οποίο παραπονιούνται συνήθως οι άνθρωποι. Ότι έχουν πολύ κούραση, ότι δεν έχουν πολύ χρόνο, ότι έλλειψη χρημάτων, ότι παραφάν. Βρήκες τη δημοφιλέστερη, Κυριάκο μου. Έρχεται η Έλενα Ολυμπίου που είναι ο μεγάλος κριτής να μας δώσει τα αποτελέσματα. Έλα, ξέρουμε τώρα. Έλα, Έλενα. Να πούμε ότι και οι δύο είστε νικητές. Να δούμε ποιος θα πάρει το μεγάλο Ολυμπίου δώρο. Καλημέρα, Έλενα Ολυμπίου. Θέλω να με λες καθηγήτρια, όπως λένε στο όλο το παιχνίδι. Όχι, είσαι σεξι καθηγήτρια. Η δασκάλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Άννα στην πρώτη ερώτηση βρήκε σωστά την τουαλέτα και το νερό. Τη δημοφιλέστερη δηλαδή. Που ήταν η δημοφιλέστερη τουαλέτα. Ο Κυριάκος το τι μπορεί να χάσει ο άνθρωπος μεταφορικά βρήκε μόνο την υπομονή. Η δημοφιλέστερη ήταν το μυαλό. Ακριβώς. Πείτε μας κάτι που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε με την καρδιά σας. Η Άννα είπε τα ανέκδοτα που ήταν η δημοφιλέστερη και τα αστεία βίντεο. Ένσταση εδώ είπε τα ανέκδοτα της Ιωάννας όμως. Όχι, τα ανέκδοτα είπε και μετά είπε και τα δικά σου. Τέλος πάντων. Η τελευταία ερώτηση ήταν πείτε μας κάτι για το οποίο παραπονιούνται συνήθως οι άνθρωποι. Ο Κυριάκος είπε λεφτά, χρόνο, φαγητό. Σωστά. Βέβαια. Βρήκε τη δημοφιλέστερη. Ωραία, να σας πω κάτι, παιδιά. Ναι. Έχουμε ισοπαλία. Τι? Έχουμε ισοπαλία. Ναι. Μα η Άννα βρήκε δύο δημοφιλέστερες. Δύο. Δεν ψάχναμε τη δημοφιλέστερη, ψάχναμε τις περισσότερες απαντήσεις. Έχουμε στη γραμμή μας την Άννα και τον Κυριάκο. Άννα, Κυριάκο, είστε εδώ. Εδώ είμαστε. Ισόπαλοι οι μονομάχοι μας, γι' αυτό και θα γίνει από μία ακόμη ερώτηση στον καθένα. Θυμίζω ότι ψάχνουμε τις τέσσερις δημοφιλέστερες. Τέσσερις απαντήσεις λοιπόν. Όποιος βρει τις περισσότερες, παιδιά, έτσι, από τις τέσσερις δημοφιλέστερες. Άννα, Κυριάκο, λοιπόν, εδώ κρίνονται όλα. Όπως το κάναμε πριν, λοιπόν, εφόσον ξεκίνησε η Άννα, ξεκινάει και τώρα η Άννα, η οποία
διάλεξε για καλή τη τύχη, ίσως ή κακή τη. Δεν ξέρω, δεν λέω. Την Ιωάννα. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε να κάνουμε την ερώτηση, Ιωάννα, στην Άννα. Λοιπόν, Άννα, θέλω να μου πεις ένα προϊόν που θα βρεις σίγουρα στην Bionic. Πάμε. Λάπτοπ, τηλεόραση, κινητό, monitor, headset, printer. Αυτά. Έλεγες. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, καλά τα πήγαμε, Άννα. Καλά τα πήγαμε, καλά τα πήγαμε. Κυριακό, θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Bionic. Ο ναός της τεχνολογίας, computer, tablet, gaming, PlayStation, gaming chairs, laptops, κινητά, tablet. Τέλειωσε ο χρόνος. Ωραία, το πήγε και ο Κυριακός. Θα έρθει σε λίγο η Έλενα Ολυμπίου. Η δασκάλα μας. Έρχεται η δασκάλα μας. Λοιπόν, μη με βοηθάνεις πολύ, αγαπητέ. Έλενα Ολυμπίου, δώσε μας τα αποτελέσματα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Έλενα. Αχωθήκαμε, τέλειωνε, λάλε. Παιδιά, είναι ισοπαλία. Λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε, γιατί έχουμε, λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο δώρο και ένα. Επίσης, ωραίο δώρο, ωραίο, αλλά ωραίο. Είναι ένα λάπτοπ, ρε παιδιά. Τυχαίνει να έχουμε όχι απλά τον ναό της τεχνολογίας, αλλά τους ιερείς της τεχνολογίας. Τους πάστορες. Λοιπόν, ισχύει αυτό που μας είπατε προηγουμένως ο Φέρ, είναι να αρκέψα τσιριλό. Βεβαίως. Άννα και Κυριακό, παίρνετε και οι δύο. Λάπτο! Αυτή είναι η Bionic, παιδιά. Αυτή είναι η Bionic, παιδιά. Αυτή είναι η Bionic που αγαπάμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είπαμε, ρε παιδιά, σε περίπτωση που θα έχουμε ισοπαλία, τι θα γίνει. Και τα παιδιά, επειδή είναι έτσι large και επειδή μας αγαπάνε και σας αγαπάνε, και εμείς βέβαια, μας είπαν ότι σε περίπτωση ισοπαλίας έχετε δύο λάπτοπ. Ένα για τον καθένα. Εμείνα μας τα ακουστικά, πειλέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρούμενη, Άννα μου, εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την Bionic και εσάς, Αντελία. Να σε καλά. Κυριάκο μου, happy. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Bionic. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Χαιρόμαστε πολύ και να χαρείτε το δώρο σας από την Bionic. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα εξαιρετικό λάπτοπ. Ένα Acer Swift One λάπτοπ. Φαίνεται μοναδικό, εκπληκτικό. Να το χαρείτε και να μπαίνετε μέσα στο bionic.com.cy να βλέπετε όλα τα γύρω-γύρω πράγματα που μπορεί να χρειαστείτε. Και φυσικά, μην ξεφεύγετε ότι λέω ακόμα να βλέπετε και εμάς, έτσι. Άννα και Κυριάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μονομάχοι μας. Βγήκανε και οι δύο πρωταθλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Bionic για την ανατροπή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Φιλιά πολλά. Bye.